χριστιανοί γιορτάζουμε μια άλλη τριάδα Αγίων Μαρτύρων που ξεκινάει πάλι με το όνομα Μινάς. Δεν είναι ο Άγιος Μεγαλομάρτυρης Μινάς ο Αιγύπτιος που ίσως γνωρίζουμε περισσότεροι. Είναι ο Άγιος Μεγαλομάρτυρης Μινάς ο Αθηναίος, τον οποίο δεν το γνωρίζουμε περισσότεροι. Και μάλιστα Μινάς ο Καλικέλαδος. Επίσης, ήταν και ο Ερμογέννης ο οποίος μαρτύρησε μαζί του και κάποιος τρίτος ακόμη ο Εύγραφος. Οι Άγιοι έζησαν στα χρόνια του βασιλέως της Ανατολής Μαξιμίνου, ο οποίος βασίλευσε το 307 με το 313 μετά Χριστού με έδρα την Αντιόχεια. Επίσης υπήρχε και ένας Μαξιμιανός Γαλέριος, ο οποίος εκείνα τα χρόνια βασίλευε στην Θεσσαλονίκη και είχε υπό την εποπτεία του όλη την ελληνική Χερσόνησο. Εκείνα τα χρόνια ο χριστιανισμός είχε ελευθερωθεί πάρα πολύ και μάλιστα στην πόλη της Αλεξάνδρειας οι Άγιοι Πατέρες κάνανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά με το λαό εκεί. Πολλοί θεοφόροι πατέρες, πολλοί Άγιοι Ιεράρχες, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν οι Ιεροβολάντες, οι Αλεξανδροίς και να κατηγορήσουν στον βασιλέα της Αντιοχίας τους χριστιανούς, λέγοντας ότι δεν θυσιάζουν στα είδωλα, δεν θα πληρώνουν τους φόρους, θα γίνουν απειθήσεις σε ένα βασιλέα και τα σχετικά. Με αποτέλεσμα ο βασιλέας να εξοργιστεί, αλλά επειδή δεν είχε χρόνο, έπρεπε να στείλει κάποιον άξιο άνθρωπο στην Αλεξάνδρεια για να καθησυχάσει το πλήθος και να μεταστρέψει τις βουλές του. Αυτός ήταν ο Άγιος Μινάς, ο οποίος ήταν κρυπτοχριστιανός. Όπως είπαμε, η καταγωγή του ήταν από την Αθήνα, είχε παιδεία στην Ελληνική Σοφία, στη Ρητορική Επιστήμη και μάλιστα έχει το επώνυμο Καλικέλαδος, είχε πολύ καλή ευγλωτία. Αυτός λοιπόν ο Άγιος δέχεται το πρόσταγμα του βασιλέως και πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Άγιος με τη δύναμη των λόγων και τη βασιλική εξουσία ειρηνεύει το λαό της Αλεξάνδρειας και των περιφόρων και στέλνει ένα φορά πίσω στο βασιλέα και του λέει «Εντάξει βασιλιά μου, όλα καλά, μην ανησυχείς». Έπειτα ο Άγιος σκέφτηκε ότι τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία ο ίδιος να αποκαλυφθεί ότι είναι χριστιανός. Γιατί ήταν σε μια πόλη την οποία είχε κερδίσει το σεβασμό και επίσης έβλεπε ότι οι χριστιανοί αναπτύσσονταν πάρα πολύ σε αριθμό, αλλά και ο υπόλοιπος λαός ζητούσε το φως της αληθείας του Χριστού. Οπότε αποφασίζει με τα έργα των θαυμάτων να κηρύξει και να ομολογήσει τον Χριστό. Πολλοί λαός πιστεύει στον Χριστό με το κήρυγμα του Αγίου Μινά, αρχίζει να γκρεμίζει τα είδωλα και τους ναούς των ειδώλων και να βαπτίζονται. Ο Άγιος καταγγέλλεται άμεσα πάλι από τους ειδωλολάτρες στο βασιλιά. Ο βασιλιάς στέλνει τότε έναν πάλι άξιο και αυτός από την Αθήνα, η καταγωγή του Ερμογέννη ήταν από την Αθήνα. Ήταν σεμνός, αγαθός και σόφρον άνθρωπος, άνθρωπος αρετής τα λέγαμε, τηρούσε το του Ευαγγελίου χωρίς να έχει διδαχθεί το Ευαγγέλιο. Του δίνει κάποιο στόλο και πολλούς στρατιώτες και πηγαίνουν με πλοίο στην Αλεξάνδρεια. Τη νύχτα όμως ο Ερμογέννης βλέπει ένα όνειρο που του είπαν τρεις άνθρωποι, είδε Ερμόγενες, όσου λε σπουδή βραχία υπερορά ο Θεό. Ρώτησε ο Ερμογέννης αυτού του ανθρώπου τι σημαίνει αυτό τη βραχία σπουδή. Το απαντήσαμε με λίγα λόγια θα σου πω ότι σύντομα ο βασιλεύς θα σε αξιώσει χαρισμάτων αιωνίων τα οποία κανένα εκείνο βασιλεύς δεν θα μπορέσει να στα δώσει.
Ο Ερμογίνης φτάνει στο λιμάνι της Αλεξανδρίας. Ο λαός βγαίνει να τον υποδεχθεί σαν τον νέο άρχοντα της Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Μινάς, μόλις είδε ότι το πλήθος του λαού τον οδήγησε στο βασίλειο, ήξερε ότι είχε καθαιρεθεί αυτός από το αξίωμα του άρχοντος ήδη, βρίσκει ευκαιρία και πάει στον Ερμογένη να του κηρύξει την ευσέβεια του χριστιανισμού, με την ελπίδα μήπως τον μεταπείσει. Ο Ερμογένης, για να μην φανεί απειθή στο βασιλέα, φυλακίζει εκείνη την μέρα τον Μινά. Την επόμενη μέρα ο Ερμογένης ανακρίνει στο στάδιο τον Μινά. Για ποιο λόγο άφησε τόσα αξιώματα, παρόλο που είχε τόσες γνώσεις, παρόλο που ήταν τόσος άξιος άνθρωπος, για ποιο λόγο άφησε την ιδωλολατρία, τον πολυθεϊσμό και είναι χριστιανός. Ο Μινάς το αποκαλύπτει το εξής. Όταν ήταν στην Αθήνα και διδασκόταν την ελληνική παιδεία, κάποια στιγμή εφόσον τα διδάχθηκε όλα, είπε: «Δεν διαβάζω και λίγο τα βιβλία των χριστιανών». Αφού το τα διάβασε, δεν είναι μόνο στα γράμματα. Αποφασίζει να πράξει και στα έργα. Βρίσκει λοιπόν ένα τετραπληγικό, θα λέγαμε, παράδειγμα και πάει και του λέει στο όνομα του Δεσπότου Χριστού: «Γίνε καλά». Κατευθείαν ο τετραπληγικός έγινε καλά, η αρνή των χερών του, των ποδών του, ενώθηκαν πάλι, αναπτύχθηκαν η μυϊκή μάζα, θα λέγαμε, και σηκώθηκε αυτός ο άνθρωπος και έγινε καλά. Από τότε ο Μινάς έκανε θαύματα, ιάσεις, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά παρέμεινε κρυπτοχριστιανός, γιατί έτσι πίστευε ότι δεν ήταν άξιος ακόμη να μαρτυρήσει. Βλέποντας αυτά εδώ, ο Ερμογένης φοβήθηκε ότι πολλοί κόσμος θα μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Γιατί ο Μινάς μιλούσε με την αλήθεια, ενώ ο Ερμογένης μιλούσε με το ψεύδος των δαιμόνων. Οπότε ξανααποφασίζει και ξαναφυλακίζει τον Μινά. Τη δεύτερη μέρα ο Ερμογένης αρχίζει το μαρτύριο, λέγοντας του Μινά: «Άλλους λέει διάτρεψες, λέει, να δούμε πώς θα διατρέψεις και τον εαυτό σου». Διατάζει και τον, όχι μόνο το δέρνουνε, αλλά του βγάζουνε κάθε σπιθανή κρέατος, θα λέγαμε από το γόνα και κάτω, από τα πόδια του, και τον αφήνουν μόνο με τα κόκαλα. Υπέμεινε το μαρτύρο ο Άγιος Μινάς πολύ θαραλέα και μάλιστα μιλούσε ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή και έλεγε το Ερμογένη. Εκείνη τη στιγμή διατάζει να του κόψουν τη γλώσσα το πάρικα, το δεύτερο μαρτύριο. Πηγαίνοντας να το την κόψουν, λέει: «Άμα είναι βγάλουν και τα μάτια», λέει, «εγώ δεν μεταστρέφω». Του κόβουν τη γλώσσα, του βγάζουν και τα μάτια. Ήτανε, θα λέγαμε, στη γεροντική ηλικία εκείνα τα χρόνια ο Μινάς. Οι δυνάμεις τον αφήσανε και έπεσε ετοιμοθάνατος κάτω. Ο Ερμογένης διατάζει να το φυλακίσουνε και να το βάλουν μέσα στη φυλακή. Τη νύχτα εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός και θεραπεύει τον Μινά και του αποκαλύπτει τα μέλλοντα για τη μετάνοια του Ερμογένη. Επίσης του έδωσε θάρρος και του είπε να μην ανησυχείς. Και εσύ θα μαρτυρείς μαζί με τον Ερμογένη και όλα θα πάνε καλά και θα αξιωθείτε στους χρόνους βασιλείας. Εκείνο το βράδυ όμως και ο Ερμογένης, βλέπετε, λόγω των καλών του πράξεων, λόγω της ηθικής του ζωής, είχε συνείδηση αυτός ο άνθρωπος και έλεγε το εξής: «Μήπως βιάστηκα να τον σκοτώσω? Μήπως θα μπορούσα να τον καλοπιάσω? Να μεταστρέψω αλλιώς αυτόν τον άνθρωπο η πίστη του?» Και άρχισε να έχει τύψεις συνειδήσεως, θα λέγαμε. Έτσι αποφασίζει την επόμενη μέρα να το θάψει με τιμές. Μαζεύει το λαό εις το στάδιο, διατάζει τους στρατιώτες να το φέρουν εκεί και να το θάψουν με τιμές. Αλλά πηγαίνοντας οι στρατιώτες στη φυλακή, βλέπουν τον Άγιο Μινά φρουρούμενο υπό δύο οπλισμένων ανδρών. Αλλά όχι φυσιολογικοί άνδρες. Ήταν άνδρες του ουρανού, ήταν Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι είχαν παρακτασμένα και τα όπλα τους και φιλούσαν τον Άγιο Μινά.
Βλέποντας αυτά, οι στρατιώτες φοβήθηκαν. Πέσανε στα γόνατα, ζητήσανε συγχώρεση και είπαν στον Άγιο Μινά να τους κατηχήσει για τον χριστιανισμό. Επειδή αργοπορούσαν να γυρίσουν, στέλνει και άλλους στρατιώτες ο Ερμογέννης στη φυλακή. Και συμβαίνει πάλι το ίδιο. Εφόσον λοιπόν δεν ερχόταν ο Μινάς, έστεκε νεκρός και ο λαός κράβγαζε να γίνει κάτι, ο ίδιος ο Μινάς αποφασίζει με τους στρατιώτες που είχαν πιστέψει στον Χριστό να πάνε μπροστά στον Ερμογέννη. Ο Ερμογέννης, βλέποντάς τον ζωντανό μέσα στο στάδιο, κλονίστηκε και πίστεψε και αυτό στον Χριστό. Και μάλιστα έκανε την ψηλάφιση, θα λέγαμε, το σημείο που είχε πάθει το μαρτύριο ο Άγιος Μινάς. Έτσι λοιπόν η Αλεξάνδρεια έζησε ένδοξες ημέρες εκείνα τα χρόνια και οι δύο άρχοντες ήταν χριστιανοί και θάνατα πολλά γινόντουσαν και μάλιστα ο Μινάς πρότεινε τότε που εμφανίστηκαν 13 αρχιερείς οι οποίοι ήταν κρυμμένοι να χειροτονήσουν και τον Ερμογέννη αρχιερέα. Έτσι και έγινε. Αλλά φόνο του διαβόλου κάποιος ονόματι Ρουστίκιος πήγε στην Αντιόχεια και αποκάλυψε το βασιλιά του τι είχε συμβεί στην Αλεξάνδρεια. Το ότι βαπτιζόντουσαν οι ναοί, το ότι βαπτιζόντουσαν χριστιανοί όλος ο λαός και ότι σύντομα λέει θα ξεκινήσουν επανάσταση εναντίον σου έτσι πως πάνε. Οργίζει το βασιλιά και παίρνει 10.000 γενναίους στρατιώτες, μπαίνει με βία στην Αλεξάνδρεια, φυλακίζει και τον Μινά και τον Ερμογέννη. Την επομένη, καλεί τους αραγίους και τους ελέγχει στο θέατρο. Αυτός που αποκρίνεται στο βασιλέα, μετά από τα λόγια του βασιλέως, ότι ήταν αχάριστοι που τους έδωσε τόσα αξιώματα, ότι θα πρέπει να φοβούνται τους θεούς και όλα τα σχετικά, ο Ερμογέννης αποκρίνεται και του λέει το τι είχε συμβεί στην Αλεξάνδρεια όταν ανέλαβε αυτό στην εξουσία και πώς είδε τα θαύματα του Αγίου Μινά και πίστεψε και όχι μόνο αυτός, αλλά οι μάρτυρες είναι και όλος ο λαός. Ο βασιλιάς όμως, επειδή έβλεπε ότι θα έχανε εις τον πόλεμο των λόγων, διατάζει αμέσως να του κόψουν τα χέρια από τους ώμους, τα πόδια από τα γόνατα και κάτω, να τα βάλουν μπροστά του και να τα ψήσουν. Πώς τα φαντάζονται αυτά τα πράγματα και τα διατάζουν, και όμως αυτά τα πράγματα γινόντουσαν, το μίσος τι κάνει. Τυφλώνει τελείως τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν δόθηκε διαταγή και έγινε αυτό το πράγμα. Συνόντουσαν τα άκρα του Αγίου Ερμογέννη μπροστά του και μετά δίνει διαταγή, λέει, με τα κοντάρια, λέει, να το σκίσει την κοιλιά να βγουν έξω τα σωτικά του και έπειτα να πετάξετε, λέει, δίπλα στον ποταμό το σώμα του. Τον Άγιο Μινά, επειδή τον φοβότανε, διατάζει να τον βάλουν γρήγορα στη φυλακή, να τον κρεμάσουν από την οροφή της φυλακής και να του βάλουν στα πόδια έναν πολύ μεγάλο λίθο να κρέμεται, με αποτέλεσμα όλοι οι αρνοί, οι κλειδώσεις χερών, χεριών και ποδών και τα νεύρα όλα να διαλύονται σιγά σιγά. Ήταν πολύ οδυνηρό μαρτύριο αυτό. Αφού τελείωσε όμως το μαρτύριο, εμφανίστηκαν δύο Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι κάναν την πρώτη επέμβαση εις τον Ερμογέννη, τον πήραν από τον ποταμό, τον ιάπλεψαν όλες τις πληγές του και μάλιστα μετά τον μετέφεραν και στον Μινά. Τρόμαξε ο Ερμογέννης βλέποντας τον Μινά το πώς είχε παραμορφωθεί το σώμα του από αυτή την πίεση. Του λένε οι Άγιοι Άγγελοι, μη φοβάσαι, θα το θεραπεύσουμε και αυτόν και παρακολούθω τι θα γίνει. Πράγματι τον ελευθερώσανε και τον θεραπεύσανε και τους δώσανε θάρρος. Ενώ όμως συμβαίναν αυτά, ο βασιλεύς κάλεσε στο θέατρο όλο το λαό και άρχισε να έχει έναν ελεκτικό λόγο ο βασιλέας απέναντι στο λαό για ποια αιτία, λέει, χάσανε την παλιά πίστη τους εις τα είδωλα. Εκείνη τη στιγμή όμως που αντιδρούσε ο λαός ακούγοντας αυτά από τον βασιλιά, οι Άγιοι αποφασίζουν και εμφανίζονται στο θέατρο και ελέγχουν και αυτοί τον βασιλιά για την αξιστία του.
παρόλο που έγιναν όλα αυτά τα θαύματα. Και μάλιστα κάποιος ονόματι Ευγράφος, ο οποίος ήταν συνεργάτης και γραμματεύς του Μινά, ελέγχει τον βασιλιά αυτός με πολύ φρασίτητα, θα λέγαμε, για τον βασιλιά. Ο βασιλιάς γέμισε μανία μέσα του, ορμάει μέσα στο θέατρο από το θρόνο, αρπάζει ένα σπαθί από ένα στρατιώτη και αρχίζει να χτυπά τον Εύγραφο και να τον θανατώνει. Αυτό είναι, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο άσημο για ένα βασιλιά, γιατί παρεκτρέπεται και χάνει τους τρόπους τους βασιλικούς. Διατάζει να αποκεφαλιστούν οι Άγιοι και ο ίδιος φεύγει γρήγορα για την Αντιόχεια, γιατί έβλεπε ότι το πλήθος του λαού άρχισε να πιστεύει στον Χριστό εκείνη τη στιγμή, φοβότανε για τη ζωή του ίδιος ο βασιλεύς, γιατί καμιά επανάσταση απότομη θα λέγαμε, και επιστρέφει στην Αντιόχεια. Ο Άγιος Μινάς, πρωτόκολλος αποκεφαλιστής, ζητάει μια χάρη να το θάψουν στο Βυζάντιο, όπου είχε κάποιο κτήμα, στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η περιοχή λεγόταν Βυζάντιο για τα χρόνια. Δεν γίνεται όμως η τελευταία του επιθυμία. Οι Άγιοι αποκεφαλίζονται και τους βάζουν μέσα σε ένα σιδερένιο κυβότιο. Τους ρίχνουν στη θάλασσα για να χαθούν. Αλλά δεν χάνονται, γιατί ήρθαν πάλι οι δύο Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι καθίσανε πάνω στο κυβότιο αυτό το σιδερένιο και ταξίδευε σε ευθεία αυτό το σιδερένιο κυβότιο, σαν να μην πατάει ούτε στη θάλασσα, αλλά ούτε να στρίβει αριστερά και δεξιά και να παρεκτρέπεται από τη θάλασσα. Απλώς πήγαινε κατευθείαν και γρήγορα για το Βυζάντιο. Προτού φτάσει στο Βυζάντιο, ειδοποιείται ο αρχιερεύς του Βυζαντίου. Τότε βλέπετε δεν είχε χτιστεί ακόμη Κωνσταντινούπολης, ότι θα έρθει αυτό το χρυσό κυβότιο. Δίνονται οδηγίες στον αρχιερέα του Βυζαντίου ότι θα πάρει στο κυβότιο, θα το φυλάξει σε κάποιο κρυφό ναό και μετά το θάνατο του βασιλεύς, τότε θα αποκαλύψεις τα ρήψανα των Αγίων. Έτσι και έγινε, και μάλιστα μετά το θάνατο του βασιλέως πήρε τα λείψανα και τα τοποθέτησε εις το τείχος του ακροκυρίου του Βυζαντίου. Αν θα δει κανείς σε χάρτη Κωνσταντινούπολη, υπάρχει ένα τείχος που κοιτάει απέναντι ακριβώς στα μέρη της Ασιατικής Τουρκίας και λέει τείχος ακροκυρίου. Εκεί στον Αιγαλό ακριβώς είναι μπροστά κλεισμένο το τείχος και θάφτηκαν εκεί τα λείψανα των Αγίων. Μείνανε για 400 χρόνια θαμμένα εκεί και προστατεύανε την πόλη της Κωνσταντινούπολης. Και μετά από μία αποκάλυψη σε κάποιον φιλομάτι, ο οποίος ήταν μαθητής των Ικανάσων, κάποια σχολή ήταν στην Κωνσταντινούπολη τότε, ειδοποιείται από τον Άγιο Μινά του Γαλλικέρατο ότι εκεί είναι θαμμένα τα λείψανά του. Αυτός ειδοποιεί κάποιο μαρκιανό νουμέριο, αυτός εδώ ειδοποιεί τον βασιλέα τότε και έγινε ένα ακολουθή λειψάνων, ο οποίος γιορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου. Αυτός ήταν ο βίος των Αγίων. Βλέπουμε ότι αυτοί οι Άγιοι είχαν κάποια εξουσία, ήταν άνθρωποι σε κάποιες πόλεις, σε κάποια πόλη. Καταφρονήσανε τα πάντα και δεχθήκαν το μαρτύριο, δεχθήκαν να χάσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Είναι δύσκολο να είσαι άρχοντας και να μπορείς να θέλεις να τηρήσεις τα του Ευαγγελίου. Ή να είσαι δικαστής και να κρίνεις δίκαια κάποιες καταστάσεις. Να λες την αλήθεια επίσης είναι πολύ δύσκολο. Να θες να αποδώσεις δικαιοσύνη, ακόμη πιο δύσκολο, γιατί έρχονται πολλά πράγματα που ταράζουν την ψυχή σου. Θα διαβάσω δύο περιστατικά από το βίο του Αγίου Κυρίλου, ο οποίος έζησε γύρω στο 1000-1050 στην Κωνσταντινούπολη, κοντά σε αυτά τα σημεία που θάφτηκαν τα Άγια Λείψανα, αλλά επειδή έχει έναν διάλογο με έναν Δούκα και με έναν αρχιστράτη του Βυζαντίου τότε, είναι λίγο αποκαλυπτικά το πώς πρέπει να πράττουν οι άνθρωποι. Ο ένας λέγεται Δούκας Ευμάθιος ο Φιλοκαλής, ο οποίος υπήρξε αματωλός όμως Δούκας.
Ο άλλος είναι ο αρχιστράτηγος Μιχαήλος Σεβαστός, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, από τους καλούς στρατηγούς του Βυζαντίου εκείνα τα χρόνια.